Σαρώνουν τα μετάλλια οι κόοι αθλητές και οι αθλήτριες που από την πρώτη μέρα των σέναξης των αγιοπελαγίτικων αγώνων Στίβου που πραγματοποιούνται στη Μύκονο φέτος αγωνίζονται και κερδίζουν. Συγκεκριμένα ο Γυμναστικός Σύλλογος Έβδαμος της ΚΟ, οι αθλητές του Τρούμπας Γιώργος κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο ακόντιο των ανδρών. Η Κουλιά Πόπη χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα γυναικών. Ο Πατσενάκης Κωνσταντίνος χρυσό μετάλλιο στο ακόντιο παιδών. Η Χριστοφή Ιωάννα σημαίνει μετάλλιο στο μήκος κορασίδων. Η Μεταξωτού Μαρία Χάλκινο μετάλλιο στο ακόντιο κορασίδων. Ο Διακοστεφανής Σέργιος Χάλκινο στο μετάλλιο στα 800 μέτρα. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ιπποκράτης Οκός κατέκτησε μετάλλιο στη σφαίρα σημαίνει με τον Διακογιώργη Χριστόφορο. Χάλκινο μετάλλιο στο ακόντιο παιδών. Οι αγώνες συνεχίζονται σήμερα και λήγουν το απόγευμα. Γιορτάζουμε τον αγώνα των παιδιών να είναι υγιή και να έχουμε να διδοξάσουμε σήμερα είναι η μέρα που πρέπει όλοι να χαρούμε τα παιδιά μας να κάνουν επιδόσεις, να τρέχουμε στο στίβο και πιστεύω ότι από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, πίστεψε και πιστεύει στο τρίτο και τρία πολιτισμούς και αθλητισμούς. Επενδύσαμε και επενδύουμε στον αθλητισμό, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι επενδύουμε στο μέλλον των παιδιών μας. Ο υγιής αθλητισμός συγκροτεί ολοκληρωμένες προσωπικότητες, χαρίζοντας υγιές σώμα και Yeah.